Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και θα καλωσορίσουμε τώρα τον Παναγιώτη Καριδόπουλο, ηλεκτρονικό μηχανικό σέρβις ηλεκτρονικών υπολογιστών, που κάθε φορά, κύριε Καριδόπουλε, δηλαδή μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω τι θέματα θα κουβεντιάσουμε, όλα είναι πολύ επίκαιρα, πολύ σύγχρονα, ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο και τώρα δεν περίμενα ποτέ ότι χρειάζεται τη συνδρομή σας όσοι έχουν ή κινούνται με hoverboard. Καταρχάς, επειδή πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει, αλλά δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται, mm-hmm. να πούμε τι είναι το hoverboard. Είναι αυτό που μοιάζει με πατίνι, αλλά είναι οριζόντιο στην κίνηση και έχει δύο ρόδες ουσιαστικά και ισορροπεί μόνο του. Και τα βλέπουμε και σε πολλές μεγάλες και εταιρείες με ηλεκτρονικά που πουλούνται κλπ. Ναι. Παιχνιδάδικα παντού πουλούνται. Ναι, και πουλούνται παντού. Και είναι και ακριβούτσικα, δεν είναι αυτό. Πλέον έχουν πέσει πολύ τιμές. Ναι. Πλέον έχουν πέσει πολύ τιμές. Πλέον δηλαδή είναι αρκετά οικονομικά, αλλά ναι, πάλι έχουν. Όταν οικονομικά, δηλαδή πείτε μου μια μικρή τιμή. Γύρω στα 200 ευρώ έχουν συνήθως. Γύρω στα 200 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή, παλιότερα ήταν πιο τσιμπή. Κάποια στιγμή ήταν πάρα πολύ τη μόδα για παιδιά, αλλά, δηλαδή που τα έπαιρναν έφηβοι εννοώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι για όλες τις ηλικίες. Είναι για όλες τις ηλικίες, απλώς όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες, επειδή είναι λίγο αυξημένες πιθανότητες να γίνει κάποιο ατύχημα, ίσως γίνονται λίγο πιο επικίνδυνοι. Έχουν αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα. Πολύ μεγάλη ταχύτητα δεν αναπτύσσουν, αλλά επειδή στέκεσαι όρθιος επάνω, ακόμα και με μικρή ταχύτητα, άμα χτυπήσεις κάπου. Είναι πιο εύκολο να οδηγήσει κάποιος ένα hoverboard από ένα πατίνι. Ναι, γιατί στο ερώτηση. Πατίνι μπαίνει το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, έτσι, από, συνήθως. Ναι, από άποψης ισορροπίας, θα έλεγα. Ισορροπίας, ναι, αυτό ισορροπεί μόνο του. Οπότε, από δεν πέφτεις με τίποτα με αυτό. Μια χαρά πέφτει. Άμα λέτε ισορροπεί μόνο του, εντάξει. Απλό το κομμάτι γιατί ισορροπής. Σκέφτομαι, οι ανισόρροποι δεν είναι εύκολο να ισορροπήσουν. Ναι. Απλώς είναι ότι λίγο επειδή αυτό ισορροπεί, αν προσπαθήσουμε εμείς να ισορροπήσουμε, μπορεί να πέσουμε λόγω της προσπάθειας. Δηλαδή, στην αρχή, δηλαδή, στον αρχάριο. Πρέπει να φερθούμε σε αυτό, δηλαδή, ναι, λίγο, να το ακολουθήσουμε, ναι. Έτσι, να το εμπιστευτούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι θα δείξουμε ακριβώς. Τώρα θα δείξουμε πώς λειτουργεί. Θα ανοίξουμε ένα από αυτά που επισκευάσαμε. Αυτό είναι όπως το βλέπουμε, ωραίο, όμορφο, όπως το χρησιμοποιούμε. Έτσι? Είναι ένα συνηθισμένο, είναι πολύ. Δηλαδή, οι κατασκευαστές ακολουθούν την ίδια γραμμή για την κατασκευή τους, τα ίδια εξαρτήματα έχουν μέσα. Οπότε θα κάνουμε μια ανάλυση, τι έχει μέσα, πώς ισορροπεί, πώς κινείται. Θα πούμε λίγο και τι μπορεί να χαλάει. Δεν έχει και ένα κάπου που κρατιέσαι. Όχι, δεν κρατιέσαι, είναι απλά στέκεσαι. Δεν κρατιέσαι. γι' αυτό ισορροπεί. Δηλαδή είσαι λίγο σαν Iron Man. Κάπως έτσι. Σαν να εωρήσει. Ναι. Ναι, σαν να εωρήσει. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι θα το ανοίξει, έτσι. Ναι, τώρα θα το ανοίξουμε εδώ πέρα. Έχει απλά κάποιες βίδες, δεν είναι δηλαδή και πολύ δύσκολο στο άνοιγμά του. Αυτό που έχει λίγο ενδιαφέρον, δεν βλέπουμε ούτε ετικέτες ούτε τίποτα. Άρα δεν ξέρουμε την πρόληψη του. Και από, και από τι αποτελείται τα υλικά, από τίποτα. Κανονικά αυτά έχουν κάποια ετικέτα, έτσι. Ναι, θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί, θα πρέπει να έχουν μοντέλο, αλλά εδώ πέρα αυτό δεν έχει τίποτα. Οπότε μπορούμε... Αυτό μήπως σημαίνει ότι είναι κανένα από αυτά που έρχονται, όπως ξέρουμε, με διάφορους τρόπους και δεν είναι επίσημη μια κανονική μάρκα. Δεν το ξέρουμε. Αυτό πώς γίνεται, είναι κάποια εργοστάσια στην Κίνα που κατασκευάζουν αυτή την κατασκευή και βάζεις εσύ ό,τι μάρκα θέλεις. Πρόσφατα είδα και μάρκα αυτοκινήτων επάνω σε τέτοιο. Συγγνώμη, τα κατασκευάζουν και μετά ο καθένας βάζει ό,τι του αρέσει. Ακριβώς, θα μπορούσε να έρθει Παναγιώτης, ας πούμε, εκεί πέρα και να είναι. Για Παναγιώτης δεν ξέρω, αλλά μια Πόρσε, ας πούμε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να πει, έτσι. Και τέτοιες τόσο μεγάλες εταιρείες δεν θα το ρισκάρανε. Μια Φεράρι, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Θα κάναν κάτι πιο ιδιαίτερο. Αν είναι η διακύμανση των τιμών μπορεί να διαφοροποιήσει το αν θα έχει ετικέτα και θα είναι... Σίγουρα μπορεί να διαφοροποιήσει. Πιστοποιημένο. Ναι, σίγουρα υπάρχει ο παράγοντας πιστοποίηση. Τώρα εδώ δεν έχει κάποιο πιστοποιητικό πάνω, οπότε μάλλον υποθέτουμε ότι δεν έχει πιστοποίηση. Η πιστοποίηση κοστίζει και μπορεί να συνεπάγεται για την αντικατάσταση κάποιων εξαρτημάτων στο εσωτερικό του, τα οποία αυτόματα αφού είναι βάζει το κόστος. Οπότε σίγουρα ένα πιο... Δηλαδή, πιο σωστό hoverboard θα έχει αντίστοιχα. Πάντως, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω είναι ότι ξεβιδώνει βίδες. Αυτό το κάνω κι εγώ, δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν δηλαδή. Έχει, ακριβώς. Το θέμα είναι τι θα βρω, βέβαια, όταν το ανοίξω. Έτσι, εκεί είναι. Τα βασικά του μέρη, τώρα θα το δούμε, βέβαια, έτσι όπως θα ανοίξει. Ναι, εδώ τώρα βγάζουμε το πρώτο καπάκι. Εδώ πέρα βλέπουμε. Δηλαδή, τώρα κάτι που είναι και μια ένδειξη της κακής ποιότητας της κατασκευής, ότι δεν είναι πολύ υψηλή ποιότητα, ότι το καπάκι αυτό έχει ένα καλώδιο, το οποίο δεν εύχομαι να το ξεκουμπώσουμε. Δηλαδή, μας ακολουθάει ουσιαστικά. Δηλαδή, ενώ κανονικά πρέπει όταν υπάρχει κάποιο αισθητήρα, κάποιο κουμπί πάνω στα καπάκια, πρέπει αυτό να είναι κουμπωτό. Άρα δεν απομονώνεται, δεν βγαίνει. Θα κρέμεται. Θα κρέμεται. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό δυσκολεύει το τεχνικό αυτόματο. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε δηλαδή με τη μία. Δηλαδή, κάπου γλιτώσαν λίγο κόστος εδώ, αλλά
Δεν μπορεί να λάβει. Αυτό που βλέπουμε στα αριστερά είναι ουσιαστικά η μπαταρία του και το γυροσκόπιο. Δεν είναι μεγάλη μπαταρία. Όχι, είναι μικρή μπαταρία ακριβώς και είναι αρκετά εντυπωσιακό το πόσο αυτονομία έχει μια τόσο μικρή μπαταρία. Δηλαδή είναι πιο μικρή από αυτή που έχουν τα μηχανάκια μέσα. Βέβαια είναι άλλη τεχνολογία, οπότε έχει πιο πολύ ίσχυ. Πόση ώρα εξασφαλίζει μετακίνηση σε αυτή η μπαταρία μικρή? Δηλαδή ακόμα και σαν συνεχόμενη κίνηση είναι σίγουρα πάνω από ώρα. Τώρα ακριβώς πόσο δεν μπορώ να πω, γιατί εγώ δεν τα χρησιμοποιώ πολύ. Και βλέπουμε εδώ τα μέρη αυτά, στη μία η μπαταρία, έτσι. Ναι. Εδώ βλέπουμε τώρα τι περιέχει μέσα. Αυτό ακριβώς περιέχουν όλα. Είναι στα αριστερά, όπως το βλέπουμε, είναι η μπαταρία. Στα δεξιά, στο αντίστοιχο σημείο, είναι η κεντρική του πλακέτα, ο υπολογιστής του, ας πούμε, που όλα καταλήγουν εκεί. Πιο πέρα στις άκρες αριστερά και δεξιά είναι τα γυροσκόπια. Τα γυροσκόπια είναι αυτοί οι αισθητήρες που ουσιαστικά κάνουν όλη τη δουλειά. Αυτοί παρακολουθούν την κίνηση της ρόδας, των τροχών και στέλνουν την κατάλληλη πληροφορία στον υπολογιστή για το πού βρίσκονται οι τροχοί ανά πάσα στιγμή. Και ο υπολογιστής μετά δίνει εντολή στον τροχό για να περιστραφεί, για να αποφασίσει προς τα πού θα πάει. Να σας πω την πρώτη εντύπωση τι μου κάνει. Αφού είναι δίπλα ο υπολογιστής, ο εγκέφαλος ουσιαστικά στο δεξί μέρος, τα νερά. Ναι. Η σκόνη, ξέρω εγώ, οι λάσπες, ό,τι μπορεί να συναντήσει κάποιος σε έναν δρόμο, δεν μπορεί να τον μπλοκάρουν? Σίγουρα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Τώρα αυτό που ανοίξαμε εδώ πέρα δεν βλέπουμε να έχει ιδιαίτερα, δεν είναι και πολύ αδιάβροχο. Δηλαδή αυτό αν μπει μέσα στα νερά σίγουρα θα πάρει νερά. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν έχει μέσα... Δηλαδή... Πώς γίνεται αυτό? Θαύμα. Και ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας? Όχι, δεν έχουμε κίνδυνο, λόγω ότι είναι χαμηλή η τάση. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να πάθουμε εμείς κάτι. Δεν κινδυνεύουμε. Ναι, από αυτό δεν κινδυνεύουμε. Τώρα, αν θα πάρει νερά μέσα, εγώ περίμενα να έχει κάποια σημάδια, αλλά δεν είχε. Οπότε... Αλλά μπορεί να είναι τυχαίο να είναι που δεν έχει το συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί. Έτσι, δεν είναι. Επίσης, πώς καταλαβαίνει αυτό που δεν έχουμε να το οδηγήσουμε που θα πάμε? Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον σύστημα. Έχει κάποια σαν επαφές, σαν κουμπιά, ας πούμε, εκεί που πατάνε τα πόδια μας, τα οποία είναι 4 στον αριθμό, είναι 2 για κάθε πόδι. Είναι ευφυές δηλαδή συστήματα. Είναι τεχνικά έξυπνο το πώς το στήσανε, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε εμείς είναι ρίχνουμε το βάρος μας μπροστά, οπότε αυτό πηγαίνει μπροστά. Ρίχνουμε το βάρος μας πίσω, πηγαίνει προς τα πίσω. Και άμα ρίξουμε παραπάνω πίσω λίγο το βάρος μας, πάμε ανάποδα όλοι μαζί. Ναι, πάει πιο γρήγορα όπου το πούμε εμείς. Όπου ρίχνεις το βάρος λίγο στο δεξί, πάει προς τα δεξιά, λίγο ακριβώς στα αριστερά. Έτσι το καθοδηγούμε. Ναι, αν θέλουμε τώρα να περιστραφούμε, μπορεί να περιστραφεί στον άξονα του αυτό. Δηλαδή να γυρίσει, να κάνει 180 μοίρες στροφή. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται, δηλαδή ρίχνουμε λίγο βάρος στο δεξί πόδι, ας πούμε, μπροστά και στο αριστερό πόδι πίσω. Οπότε το κάνουμε έτσι να μετακινηθεί αριστερόστροφα. Αλλά σκέφτομαι κάποιον μεγάλο άνθρωπο, ηλικιωμένο, να θέλει να το δοκιμάσει. Είναι για βίντεο, για ταινία, έτσι. Γι' αυτό δηλαδή. Αν αρχίσει και ανεβαίνει η ηλικία, μετά αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο. Αυτό είναι για με νέους ανθρώπους που μπορούν να έχουν και ισορροπία. Και... Όχι, δεν είναι τόσο αυτό. Είναι ότι ειδικά σε τα παιδιά είναι πιο εύκολο να φεθούν και να εμπιστευτούν το μηχάνημα και να κινηθούν. Τώρα, όσο μεγαλώνουν. Θέλει μια εξοικείωση. Ναι, ναι. Και επίσης να φοβάσαι ότι άμα πέσεις δεν θα σπάσεις πόδι, χέρι κλπ. Που είναι πολύ πιο επίφοβο όταν είσαι μεγάλος. Πάντως, θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Ενώ τα βλέπω και μια φορά ήθελα να δοκιμάσω, αλλά νομίζω ψέματα. Πήγα και δοκίμασα σε ένα μαγαζί και δεν μπορούσα να σε ισορροπήσω ούτε καν. Στην αρχή δηλαδή δεν μπορούσα. Πρέπει να το αφήσει μόνο του. Δηλαδή δεν πρέπει να προσπαθήσει να ισορροπήσει. Πρέπει να το αφήσει μόνο του. Όπως και για το ποδήλατο αυτό λένε βέβαια ότι πρέπει να αφαιθεί. Δηλαδή, ναι, αλλά εκεί πρέπει και λίγο να το. Ναι. Εδώ τι βλέπουμε τώρα. Εδώ βλέπουμε το διακόπτη αυτό. Το διακόπτη. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί που αυτό, πώς καταλαβαίνω ότι ρίξαμε το βάρο μας, έχει ένα διακόπτη εκεί πέρα. Αλλά αυτός ο διακόπτης δεν είναι ο συνηθισμένος ηλεκτρικός διακόπτης που ανοιγοκλίνει μια επαφή. Επηρεάζει ένα οπτικό σήμα. Δηλαδή είναι. Τώρα η τεχνική λίγο μπορεί να το κατάλαβαν, αλλά το πιο εξοικειωμένο δεν το καταλαβαίνει. Αλλά η ουσία είναι ότι έχει ένα μικρό σαλαμπάκι, ας πούμε, ένα οπτικό πομπό και ένα δέκτη και μπαίνει ανάμεσά τους ένα εμπόδιο και όσο πιο πολύ πιέζουμε εμείς το πόδι τόσο πιο πολύ κατεβαίνει αυτό, οπότε λιγότερο φως περνάει στον δέκτη, οπότε έτσι καταλαβαίνει πόσο έχουμε πιέσει. Άρα με αυτόν τον τρόπο και έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια γιατί είναι αναλογικό το σύστημα, οπότε η συνδυασμένη κόπτηση είναι διαδικό, δηλαδή είναι ή on ή off, αυτός είναι αναλογικός, οπότε καταλαβαίνει πόσο πολύ έχουμε σμπρώξει, πόσο πολύ έχουμε. Οπότε αντίστοιχα αντιδρά και δεν χαλάει και τόσο εύκολα. Να. Γιατί δεν υπάρχουν μηχανικά μέρη. Δηλαδή το μόνο μηχανικό μέρος είναι αυτό το έλασμα. Η ισορροπία πώς επιτυγχάνεται?
Το κάνω, αυτό το κάνουν οι τροχοί σε συνδυασμό με το γυροσκόπιο. Mm-hmm. Δηλαδή, πριν είδαμε λίγο τους τροχούς πώς είναι. Ο τροχός δεν είναι ένα απλό λάστιχο. Έχει μεν τη σαμπρέλα, δηλαδή έχει το, είναι ένα κανονικός τροχός, αλλά στο εσωτερικό του έχει κρυμμένο το μοτέρ, το οποίο κάνει την περιστροφή, και τους αισθητήρες, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή λένε στα δύο γυροσκόπια που βρίσκονται αριστερά και δεξιά πού ακριβώς βρίσκεται ο τροχός, ποια είναι ακριβώς η θέση του, ποια είναι ακριβώς η ταχύτητά του. Οπότε έτσι έχει αυτό το ανάβει, κάνει μια αυτόματη ρύθμιση για το πώς πρέπει να ισορροπήσει, και η οποία ανάλογα όσο πιο ξυλίμα το μηχάνημα μαθαίνει κιόλας στη διαδικασία και φροντίζει να κρατάει την ευθεία του αυτή. Ναι. Ανεξαρτήτως θα κάνουμε εμείς. Είναι μέσω μετακίνησης. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος για μικρές αποστάσεις να το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά τώρα, του. Εδώ είναι προσωπική άποψη. Κάποιοι μπορεί να το χρησιμοποιούν και πηγαίνουν και στη δουλειά τους ακόμα. Αλλά προσωπική μου άποψη, αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο όταν θέλουμε να αποπτεύσουμε μεγάλους χώρους. Δηλαδή, κάποιος που είναι ασφάλεια. Αμέσως σε εσωτερικούς χώρους. Ναι, δηλαδή. Εγώ θα το χρησιμοποιούσα σε εσωτερικό χώρο. Δεν θα το ρίσκα να βγω έξω. Το συγκεκριμένο τουλάχιστον. Εκεί εξυπηρετεί πάρα πολύ. Δηλαδή, κινείσαι πολύ γρήγορα, δεν κουράζεσαι, εξοικειώνεσαι άμεσα, μαθαίνεις λίγο και το χώρο, οπότε ξέρεις πού να στρίψεις, πώς να κινηθείς. Και... Μάλιστα. Ναι. Εμείς, δηλαδή, μέσα εδώ στη Διεθνή Έκθεση μπορούμε κάλλιστα να το χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι εσωτερικός χώρος, αλλά είναι περιορισμένος. Ναι, έτσι. Είναι περιορισμένος. Έτσι. Δηλαδή, η Διεθνή Έκθεση είναι ένας πολυβολικός χώρος για να κινείσαι με αυτό εδώ. Το μοτέρ που είναι μέσα στις ρόδες να υποθέσουν και το υπεύθυνο που προχωράει. Ακριβώς. Αυτό είναι. Είναι αρκετά δυνατό. Και είναι κρίμα. Τώρα είχαμε δει μια φωτογραφία. Στη φωτογραφία θα, πάλι βέβαια δεν είναι πολύ κατανοητό πώς λειτουργεί, mm-hmm. αλλά βλέπουμε πώς είναι κρυμμένο στο. Δηλαδή υπάρχει ένα καπάκι από πάνω και είναι κρυμμένο μέσα στο καπάκι αυτό εδώ πέρα το μοντέρ. Και υπάρχουν και οι αισθητήρες. Οι αισθητήρες ουσιαστικά είναι κάποια παγωγικά υλικά, δηλαδή κάποια mm-hmm. μαγνητάκια που δίνουν την πληροφορία. Πάντως, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω και πολύ ασφαλές. Γι' αυτό ίσως και είπατε να είναι μέσα σε καλύτερα σε χώρους περιορισμένους. Κι εγώ δεν το βλέπω πολύ ασφαλές, αλλά σε άλλες χώρες κινούνται. Βασικά, όχι με το συγκεκριμένο, υπάρχουν λίγο πιο εξελιγμένα μοντέλα. Υπάρχουν μάλιστα μοντέλα με έναν τροχό. Ναι, είναι μόνο μία ρόδα ουσιαστικά, λίγο πιο φαρδιά από αυτές. Και πατάς πάνω στη ρόδα αυτή και πηγαίνει. Δηλαδή κάνει με την ίδια κίνηση, δηλαδή την πρόχνει μπροστά. Και προετοιμάζονται για τους αγώνες που κάνουν πάνω σε τεντωμένο σχοινί και ισορροπείς. Να μην πείτε, εμείς έχουμε, οι Έλληνες έχουμε μάθει από επικίνδυνες ισορροπείς τα τελευταία χρόνια λόγω λιτότητας, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο μάλλον. Δεν θα εξυπηρετήσει η γυναίκα. Ναι, δεν θα εξυπηρετήσει. Οπότε εντάξει, πρέπει να προσέξει κανείς, να το πω έτσι. Πρέπει να λάβει πολλά πράγματα υπόψη του. Ναι, τώρα δεν το χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό δεν ξέρω. Όχι, είναι απλή σκέψη νομίζω ότι μπορεί να το χειρίζεσαι αρκετά καλά, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο είσαι λίγο αφηρημένος ή οτιδήποτε και βγει κάποιο ένα εμπόδιο μπροστά, οποιοδήποτε, δεν έχει φρένα και εσύ εκείνη την ώρα μπορεί να μην στρέψεις κατάλληλα το πόδι σου αριστερά-δεξιά για να αλλάξεις κατεύθυνση, οπότε σντουφ. Επίσης να ρωτήσω από βλάβες πώς πάει, αν κατάλαβα καλά δεν βγάζει πολλές βλάβες. Όχι, δόξα τω Θεώ βγάζει, δεν είναι, γι' αυτό εμείς δεν έχουμε παράπονο. Όλα τα... Και σε εσάς έρχονται και αυτά, έτσι. Γι' αυτό είναι το καλό. Είπατε στην αρχή την τεχνολογία, είναι το καλό ότι. Το έλεγα δεν βγάζει, γιατί λέγατε νωρίτερα ότι δεν παίρνει εύκολα νερά. Από τι βγάζει βλάβες. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να παίρνει νερά αυτό μέσα. Δηλαδή για μένα ήταν έκπληξη που δεν είχε σημάδια υγρασίας. Δεν ήταν να έχει κάποια προστασία. Βλάβες που εμφανίζει. Εμφανίζει και στο κύκλωμα της τροφοδοσίας, δηλαδή που φορτίζει. Βασικά εμφανίζουν κυρίως βλάβες λόγω της χαμηλής ποιότητας. Θέλουν να κατεβάσουν το κόστος όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να γίνει πιο προσιτό στον καθένα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό το λόγο βγάζει, δηλαδή από απλές επαφές που οξυδώνονται από τη χρήση και χαλάνε, ή τα ηλεκτρονικά του παρουσιάζουν διάφορες αστοχίες από χαμηλή ποιότητα εξαρτήματα. Τα μοτέρ του και αυτά μπορεί να καούν, εντάξει, άμα κάποιος έχει πολύ παραπάνω κιλά ή το ζορίζει υπερβολικά. Και πιο συνηθισμένο είναι η μπαταρία. Η μπαταρία είναι αναλώσιμο ουσιαστικά, οπότε έχει κάποιο χρόνο ζωής. Οπότε ναι, έχουν βλάβες, απλά εντάξει, δεν είναι τόσο δεδομένο. Το να μπλοκάρει ακόμα ο εγκέφαλος κάποια στιγμή για λόγους που δεν μπορούμε να ξέρουμε και να μας πάει όπου θέλει αυτό ή να αρχίσει να μας κάνει περιστροφές ενώ εμείς θέλουμε να πάμε αριστερά, του δίνουμε αριστερά το πόδι αριστερά και τίποτα. Τι γίνεται, γίνεται αυτό. Δεν έχουν αναφερθεί τόσο ακραίες καταστάσεις. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο υπερβολική, έτσι, για να γινόμαστε πιο κατανοητοί. Έτσι, έτσι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μπορεί να χάνει τις ρυθμίσεις του, το κεντράρισμά του, ας πούμε, για να είναι κατανοητό, και να αρχίσει λίγο να μην αντιδρά σωστά, να αντιδρά πιο απότομα, να μην κρατάει την ισορροπία του, να πάει να μας ρίξει δηλαδή. Οπότε εκεί πέρα σημαίνει πρέπει να γίνει η διαδικασία του calibration, δηλαδή να γίνει μια επαναφορά των ρυθμίσεων, να ξανααναγνωρίσει
Και πάλι εκεί σε εσάς ερχόμαστε πάλι. Όχι, αυτό το κάνουν αυτόματα. Έχουν, δηλαδή, πατάς ο κατασκευαστής, ναι, έχει ένα κουμπάκι πάνω. Βασικά μόνο κουμπάκι, αυτό δεν έχει κάτι παραπάνω, αλλά τώρα το ζητάει. Ωραία, γιατί μόλις θα έλεγα ότι άμα δούμε κάποιον στον δρόμο να το κλωτσάει με αγριότητα, επειδή το πήγε όπου ήθελε. να το πούμε πάντα το κουμπί, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε εκεί κάνει επαναφορά των ρυθμίσεων και καταλαβαίνει πού πρέπει να βρίσκεται. Φαίνεται πάντως πολύ ενδιαφέρουσα ως τεχνολογία. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ δρόμο μπροστά της για να εξελιχθεί. Έχει εξελιχθεί πολύ. Τώρα είναι θέμα αδειοδότησης, υποθέτω. Δηλαδή, πώς θα γίνουν αυτές τις συσκευές νόμιμες στον δρόμο. Στην Κίνα κινούνται πάρα πολύ. Όχι με τόσο απλό σύστημα, με αυτό με τη μία ρόδα. Και δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνεται σε ποδηλατόδρομο επίσης. Δηλαδή, να μην είναι στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι στην κεντρική οδική αρτηρία. Ο ποδηλατόδρομος είναι ένα. Ναι, αλλά τώρα πώς θα συνεχίσουν τα ποδήλατα είναι ένα ζήτημα μετά. Και πού είναι ποδηλατόδρομο. Θέλω να πω. Είναι όλα ερωτηματικό. Βέβαια γίνονται τώρα στη Θεσσαλονίκη καινούργια. Ίσως αν γίνει ένα πιο οργανωμένο σύστημα θα μπορεί να. Γιατί υπάρχουν πραγματικά πολύ αξιόλογα μεταφορικά μέσα είναι πλέον και αυτά. Που είναι πολύ γρήγορα, πολύ οικονομικά, πολύ αξιόπιστα. Εντάξει, το κόστος δεν είναι τόσο χαμηλό, δεν είναι 200 ευρώ, αλλά είναι φθηνότερο από ένα μηχανάκι, από ένα μοτοποδήλατο. Οπότε μπορούν να αντικατασταθούν. Και φυσικά δεν έχουν ούτε καυσαέριο ούτε τίποτα. Έχει μηδενική. Ναι, απλώς σκέφτομαι γιατί κάποιος να μην πάρει ένα ηλεκτρικό πατίνι που θα μπορεί να το κουμαντάρει και να πάρει ένα hoverboard. Δηλαδή, ποια είναι η αναγκαιότητα του να προσπαθείς να ισορροπείς μόνος σου όπου πατάς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, αν πάμε για μετακίνηση, γι' αυτό πρέπει να πάμε λίγο στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή, κάτι αντίστοιχο με το μοτοποδήλατο, με το μηχανάκι, αλλά που θα είναι ηλεκτρικό με σύστημα ισορροπίας. Μπορεί να έχει μόνο μία ρόδα. Δηλαδή, υπάρχει, δηλαδή αν ψάξει κάποιο στο Google ακόμα, θα βρει υπάρχουν με μία ρόδα σαν μοτοποδήλατα που ισορροπούν πάρα πολύ καλά. Και είναι λίγο αστείο στην Κίνα που κάνουν διαφημιστικά βίντεο και που δείχνει στο φανάρι. Και που ανάβει πράσινο και φεύγει πρώτος αυτός με τη μία ρόδα που είναι σαν να κάθεται ωραίο, σε μία ρόδα. Ωραίο το φαντάζομαι. Ναι. Τώρα έχουμε δει κάποια skateboard χωρίς ρόδες που στην πραγματικότητα αισθανόμαστε ότι ορούνται. Δεν ξέρω, μοιάζουν λίγο με τον τρόπο λειτουργίας των επαγωγικών τρένων. Έτσι. Ισχύει έτσι. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όμως. Δηλαδή είναι όπως ακριβώς λειτουργούν τα επαγωγικά τρένα, έτσι λειτουργούν και αυτά στο βίντεο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το δούμε στην αγορά, τουλάχιστον όχι στα πολύ κοντά, γιατί αυτοί για να φτιάξουν το βίντεο έχουν τοποθετήσει, έχουν κρύψει στο έδαφος, κάποιοι το βάζουν και πάνω σε πισίνες, αλλά δεν μας δείχνουν τι έχει μέσα στο νερό, έχουν κρύψει κάποιες ράγες αντίστοιχες με αυτές των τρένων και ουσιαστικά το hoverboard παίρνει ενέργεια από τη ράγα, δηλαδή αλεπιδρά με αυτήν την ράγα και γι' αυτό αιωρείται. Αλλά δεν είναι κάτι. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικό, αλλά πρέπει να έχει και τη ράγα από κάτω. Δηλαδή θα πρέπει να βάλει ο Δήμος. Ειδική ράγα. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή που έχουν στην Αθήνα που κινούνται τα τρενάκια με ράγες και μπορεί επάνω να το βάλει αυτό. Θέλει ειδικό, να είναι ειδικό σύστημα. Απλά το κάνανε για τα βίντεο, για να εντυπωσιάσουν. Είναι όμως πολύ εντυπωσιακό. Είναι, ναι. Το βλέπει τον άλλο να πηγαίνει πάνω από την πισίνα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, εσείς τώρα είστε στο κομμάτι και της επισκευής, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι θα έρθουν, έχουν βγει ως μοντέλα αιωρούμενα και αυτοκίνητα κλπ. Δηλαδή. Δεν ακριβώς αιωρούμενα. Έχουν αξιοποιήσει πολλή τεχνολογία με τους έλικες, με τέσσερις έλικες δηλαδή του ντρόν την τεχνολογία. Και εκεί δηλαδή πλέον έχουν καταφέρει και με μεγάλα βάρη να ισορροπεί αυτό το σύστημα. Ακόμα βέβαια δεν έχουν, δηλαδή στο να ανυψώσουν άνθρωπο, είναι πολύ οριακά. Εντάξει, κάποια στιγμή το πιθανότερο να γίνει, οπότε αυτή η τεχνολογία μπορεί να είναι. Αφού έχουμε δει ταινία, ό,τι επιστημονικής φαντασίας έχουμε δει έχει βγει μπροστά μας. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε εμείς, αλλά ότι κάποια στιγμή θα πηγαίνουν, έρχονται με υπτάμενα αυτοκίνητα, το θεωρώ αυτό, σίγουρο. Οι μελέτες ήδη πάντως σχετικά με το πώς θα συνεργάζονται αυτά. Δηλαδή, αν βρουν τη λύση της από ενεργειακής άποψης για να πετάνε τα οχήματα αυτά, το πώς δεν θα τρακέρουν, υπάρχει τεχνολογία. Αυτό δηλαδή, άμα το εξελίξουν και το κάνουν να πετάει λίγο, να σηκώνεται λίγο από το έδαφος, θα είμαστε μια χαρά. Ακριβώς. Και θα μπορούν να είναι πολλά ταυτόχρονα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια, ακόμη και σε βίντεο υπάρχουν, δηλαδή σε ένα δωμάτιο σπιτιού μπορεί να κινούνται, ξέρω, 50, μπορεί και περισσότερα ντρόν. Τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δεν τρακέρουν αυτόνομα, δηλαδή χωρίς να συγκρούονται. Οπότε αντίστοιχα μπορούν να κάνουν και σε οχήματα. Πείτε μου κάτι, πόσο ακριβές είναι οι επισκευές σε αυτά τα. Εξαρτάται βέβαια, φαντάζομαι, και από τη βλάβη στα hoverboard. Είναι περίπου στη μισή αξία του. Τόσο πολύ για να το επισκευάσεις. Ναι, είναι λίγο ακριβές. Ασύμφορο είναι, νομίζω. Είναι λίγο οριακά. Πάντως να ξέρει και ο κόσμος ότι σε εσάς πρέπει να απευθυνθούν αυτοί που έχουν τέτοια μηχανήματα και παθαίνουν βλάβες. Εντάξει, πρώτα πρέπει να πάνε εκεί που το πήραν, αν είναι στα πλαίσια εγγύησης.
Αν δεν είναι, μετά ναι, οι ηλεκτρονικοί ασχολούνται με αυτά. Ναι. Σας έχουν έρθει πολλά? Όχι πάρα πολλά, αλλά τώρα έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, έχω και κάνα δύο χρόνια που εμφανίστηκαν στην αγορά και τώρα που είναι πλέον εκτός εγγύησης. Τι έχουν... λένε οι χρήστες, ότι είναι ενδιαφέρουσα η είναι πορεία πολύ... με αυτά? Είναι ενθουσιασμένοι. Είναι ενθουσιασμένοι. Ναι, 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 έχουν. Από την άλλη, μπορεί εγώ να είπα ότι μου φαίνεται δύσκολο, αλλά μπορεί αν το κατορθώσεις να έχει ένα ενδιαφέρον που το κινείς με αυτόν τον τρόπο. Έχει ενδιαφέρον σίγουρα. Ναι, είναι λίγο. Και είναι και εθιστικό. Διασκεδαστικό ενδεχομένως. Είναι μέχρι να. Ναι, έχεις κάτι δυσάρεστο, υποθέτω. Εντάξει, εντάξει κύριε Γαριντόπουλε, δύσκολα βλέπω τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε άλλη μια εκπομπή, θα τα ξαναπούμε. Θα δούμε τώρα ποια μέρα ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Hoverboard, κυρίες και κύριοι, αλλά με προσοχή και καλύτερα σε ελεγχόμενο χώρο. Πριν κλείσουμε την ώρα, μόλις με ενημερώσουν, έχουμε μια έκτακτη επικαιρότητα, θα έλεγα, λόγω της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο, τον Χρήστο Γιασκουλίδη, για το επόμενο θέμα. Θα επιχειρήσουμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με την Εύα Παυλοπούλου, η οποία ήρθε από την Γερμανία και ουσιαστικά μιλάει για πολύ δυσάρεστες συνθήκες όσον αφορά τους μη ελέγχους και την πληθώρα κόσμου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί της τηλεφωνικά, βεβαίως. Οπότε θα μας δώσει η ίδια, θα μας μεταφέρει την εμπειρία της, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι και δυσάρεστη. Πραγματικά, όταν μάλιστα αυτά τα πλάνα μας τα έστειλε η ίδια και την ευχαριστούμε θερμά, αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν που βλέπετε. Θα μας πει και την ώρα, μόλις μιλήσουμε μαζί της, η κυρία Παυλοπούλου. Κοιτάξτε τι γίνεται. Καταλαβαίνει κάποιος ότι όταν μιλάμε για έκτακτα μέτρα, για το τι έρχεται με τους τουρίστες και βλέπουμε τόσο πολύ τι γίνεται στα σύνορα και έχουμε τόσο αυστηρούς ελέγχους, γιατί δεν βλέπουμε το αντίστοιχο στα αεροδρόμια? Και το λέω αυτό γιατί μεταφέρω την άποψη φορέων. Χθες μας μιλούσε η πρόεδρος τουριστικών γραφείων των ξενοδόχων, συγγνώμη, της Πιερίας, και έλεγε ότι γιατί δεν γίνεται και στα αεροδρόμια το ίδιο. Λοιπόν, να μιλήσουμε. Είναι μαζί μας η κυρία Παυλοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Χριστίνα. Να είστε καλά. Κυρία Παυλοπούλου, πείτε μας τα πλάνα που μας στείλατε και που τώρα τα βλέπουμε. Από ποια ώρα είναι, πότε ήρθατε από Γερμανία? Προσγειωθήκαμε πριν από λίγο, 3 παρα 10 έφτασε η πτήση μας. Α, είναι πολύ ήτανε πρόσφατα. Ναι. Σχεδόν full. Το πολύ να είχαμε 3 με 5 κοινές θέσεις. Πείτε μου λίγο, βλέποντας αυτά, εκπλαγήκατε? Όταν φύγατε ήταν άλλη η εικόνα? Όταν πετάξαμε προς Γερμανία το Σάββατο το απόγευμα, δεν υπήρχε τόσο πολύ κόσμος. Και οι περισσότεροι επίσης πάλι ήταν Γερμανοί, οι οποίοι γυρνούσαν μάλλον προς την πατρίδα τους. Σε αυτή την πτήση της επιστροφής υπήρχαν πάλι Γερμανοί που ήρθαν για διακοπές κατά πάσα πιθανότητα και λιγοστοί Έλληνες. Mm-hmm. Και πολίτες άλλων χωρών, οι οποίοι μάλλον ήρθαν για διακοπές. Υπήρχε χαμός. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, πολύ συνωστισμός. Στο αεροδρόμιο της Γερμανίας, του Βερολίνου συγκεκριμένα, το δεύτερο αεροδρόμιο, όταν πετούσαμε, δεν ήταν έτσι ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, και εκεί δεν κρατούσαν αποστάσεις. Όλοι όμως φορούσαν μάσκα. Εδώ δεν φορούσαν κάποιοι μάσκα, γιατί τα πλάνα που μας δείχνετε φορούν μάσκα. Φορούν μάσκα φυσικά. Δεν ξέρω αν υπήρχαν κάποιοι και υπήρχαν και συστάσεις σε αυτούς. Δεν προσέξαμε κάτι τέτοιο. Αλλά όπως βλέπετε και βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή, δεν κρατούσαν αποστάσεις μεταξύ τους. Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης υπάρχει πολλής κόσμος και ήθελα να ρωτήσω. Ασφάλεια. Κάποιοι αστυνομικοί, δεν ξέρω, που έχουν αυτή την επιστασία έτσι επόμου, υπήρχαν να δίνουν συστάσεις στον κόσμο και να λένε ότι μην πέφτε το ένας πάνω στον άλλο? Όχι, καμία σύσταση δεν υπήρχε. Υπήρχαν δύο άνθρωποι της ασφάλειας, οι οποίοι απλά έδειχναν το δρόμο προς την ουρά, τίποτα άλλο. Και όταν ζητήσαμε μια βοήθεια να υπάρξουν κάποιες αποστάσεις ανάμεσα στους πολίτες, είπαν ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ζητήσαμε κάποιον άλλον αρμόδιο και είπαν ότι ο αρμόδιος μας περιμένει, έχει ενημερωθεί και μας περιμένει εντός του κτηρίου των αφήξεων. Παρ' όλα αυτά δεν μας περίμενε κανείς. Ζητήσαμε τη βοήθεια και για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο συνωστισμός, γιατί υπήρχε και συνωστισμός με τις βαλίτες, γιατί ήμασταν δύο πτήσεις, οι οποίες είχαν φτάσει παράλληλα, και μας είπαν ότι δεν υπάρχει κάποιος συνωστισμός. Εμείς όμως βλέπουμε συνωστισμό και ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, μας είπαν. Το βλέπουμε, δεν μπορούσαν λένε να κάνουν κάτι την ίδια ώρα που μιλάνε για νέα μέτρα που συνεχώς αρχίζουν να παίρνουν γιατί το πρόβλημα με τον COVID μεγεθύνεται. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, τεστ κάνατε?
Όχι. Τίποτα. Ούτε δειγματοληπτικά. Δεν είδατε και κάποιους άλλους να κάνουν έστω δειγματοληπτικά κάτι? Όχι, όχι, τίποτα. Ο μόνος έλεγχος, έλεγχος τυπικός εντός εισαγωγικών, να περάσουμε από έναν κύριο του ΕΟΔΗ, να υποδεικνύουμε το κινητό μας, το οποίο μας είχε έρθει ένα barcode χθες το βράδυ στις 12 η ώρα. Μάλλον για την περίπτωση της ειχνηλάτησης πρέπει να είναι αυτό, εάν υπάρξει κάτι. Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι, ότι κινδυνέψατε με αυτή την πτήση, κυρία Παυλοπούλου? Προσωπικά και εγώ και η μητέρα μου, η οποία ήταν συνταξιδιώτης, φοβηθήκαμε. Ναι, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Το βλέπετε κι εσείς. Πάρα πολλοί κόσμος, το βλέπουμε στα πλάνα και ευχαριστούμε πολύ που τα μοιραστήκατε μαζί μας. Αξίζει να δημοσιοποιηθεί αυτό για να ληφθούν μέτρα χθες, όχι σήμερα, χθες, κυρία Παυλοπούλου. Ακριβώς. Πραγματικά ένας χαμός και χωρίς ελέγχους και όλοι μαζί. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε και μέσα στα πολλές φορές στα λεωφορεία. Μπορεί να φοράς μάσκα, αλλά αν κουβαλάς τον κορονοϊό, είναι πολύ εύκολο με τέτοια μικρή απόσταση να μεταδοθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι όλα καλά στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια. Γεια σας. Λοιπόν, πραγματικά πολύ δυσάρεστα αυτά τα πλάνα, γιατί άλλα ακούμε από τη μία πλευρά. Βλέπουμε τι γίνεται στο Προμαχώνα με αυστηρούς ελέγχους, με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι πρότινος, και τώρα αρχίζουν πάλι καθυστερήσεις, παρότι πρέπει να έχουν το τεστ των 72 ωρών όσοι εισέρχονται στη χώρα. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τα αεροδρόμια. Και γι' αυτό να μην μένουμε έτσι έκπληκτοι όταν βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με τους τουρίστες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και πάλι τον Χρήστο Γιασκουλή. Ήταν η Εύα Παυλοπούλου, που ήταν από ταξιδιώτρια από τη Γερμανία. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε.